Τα μυστικά του δίσκου της Φεστού ήταν το θέμα της ομιλίας του διδάκτορ Gareth Owens, γλωσσολόγου, αρχαιολόγου και συντονιστή του προγράμματος Erasmus του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα στο γεμάτο από φοιτητές αμφιθέατρο Σπύρος Αρσένης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Ο διακεκριμένος Ελληνοβρετανός καθηγητής τα τελευταία 6 χρόνια ασχολείται με τη μελέτη του δίσκου της Φεστού, το ένδειγμα της Μινωικής Κρήτης, και σε συνεργασία με τον καθηγητή φωνητικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Τζον Κόλεμαν, έχουν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο τη δική τους ανάγνωση του δίσκου της Φεστού. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να φιλοξενούμε σήμερα τον διακεκριμένο γλωσσολόγο και αρχαιολόγο Dr. Gareth Owens, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να επισκεφτεί το ίδρυμά μας. Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με το ΤΕΙ Κρήτης και στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Plus. Αποφασίσαμε να τον καλέσουμε τον κύριο Owens για να μας αποκαλύψει τα μυστικά του δίσκου της Φεστού. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι η γνώση είναι αυταξία, είναι πάνω απ' όλα, και επίσης η συνεργασία μπορεί να φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και στους εκπαιδευτικούς και στους φοιτητές αλλά και στους μαθητές μας. Είμαι καλεσμένος και φιλοξενούμενος στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων μας. Με το πρόγραμμα Erasmus Plus υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για όλους, για τους φοιτητές και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς, για συνεργασία στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι καλοί συνάδελφοι είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν στην Δυτική Μακεδονία, που είναι πάρα πολύ όμορφη και θέλω να το εξερευνήσω. Από τη βάση μου που είναι στο ΤΕΙ Κρήτης, ασχολούμαι με τη Μινωική Κρήτη και με την ευκαιρία να είμαι στα μέρη σας, θα ενημερώσω τους φοιτητές και για τους μαθητές για την έρευνα που έχουμε κάνει για το δίσκο της Φεστού, το ένιγμα της Μινωικής Κρήτης, που έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για την Κρήτη, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, αλλά το μήνυμα που θέλουμε με τη συνάδελφο από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ εδώ, να δώσουμε είναι πόσο σημασία έχει η συνεργασία και η σκληρή ομαδική δουλειά. Η συνεργασία αυτή έχει πολλαπλά ωφέλη για την ευρύτερη κοινωνία της περιφέρειας και ενδεικτική είναι συνεργασία και ο συντονισμός με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των Λυκείων για την οργάνωση της συμμετοχής μαθητών των Λυκείων της Κοζάνης στη σημερινή ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η ομιλία θα επαναληφθεί και μεθαύριο Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Εανής, όπου θα έχουν τη χαρά να την παρακολουθήσουν και οι μαθητές του εκεί γυμνασίου, οι οποίοι μάλιστα έχουν ήδη ασχοληθεί και με το θέμα του δίσκου της Φεστού. Να ευχαριστήσω καταρχάς τη Διεύθυνση Βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δυτική Μακεδονία και όλους τους καθηγητές, οι οποίοι δέχτηκαν την πρόσκλησή μας να είναι εδώ σήμερα για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία την οποία οργανώνει, όπως είπαμε, το Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο του ΤΕΙ Κρήτης. Θέλω να συγχαρώ το γραφείο για την εξαιρετική δουλειά που κάνει μέχρι τώρα. Θέλω να σας κάνω μία μικρή ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες του γραφείου για να ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε όταν με το καλό θα τελειώσετε το Λύκειο και θα μπείτε σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το πρόγραμμα Erasmus είναι μία δραστηριότητα ευρωπαϊκή όπου επιτρέπει στους φοιτητές τμήματων να μπορούν να επισκέπτονται άλλα ιδρύματα συνεργαζόμενα σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ελπίζουμε και του υπόλοιπου κόσμου σύντομα και να μπορούν να παρακολουθούν ένα μέρος των σπουδών τους εκεί.